ωραίο το μαλάκι! Κάνετε. Δεν πάμε πουθενά. Είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι? Δόξα σου, είμαι πολύ καλά. Θέκλα μου, το μαλλί σου πάει και έτσι? Είναι το φυσικό μου, Χριστιανά, αυτό. Αλήθεια? Ναι. Χθες το βράδυ πήγαμε περπάτημα με τον Παναγιώτη και όταν επιστρέψα εμπολούσα τα μαλλιά μου, τα άφησα να στεγνώσω φυσικά, εντάξει, με κάποια προϊόντα πάνω και έγινε αυτό το αποτέλεσμα. Ωραίο. Δεν μπόρεσα να ανταποδώσω την πρόκληση που μου στείλε στο Instagram. Α, ναι, γιατί δεν έκανε τα σκουάτ εσύ? Έθελε να με δει. Γιατί, Θέκλα μου, γιατί? Όχι, πε μου, γιατί δεν έκανε τα σκουάτ? Η τελευταία φορά που έκανα τα σκουάτ ήταν το 2013, που κάθε σκουάτ που έκανα έλεγα και μία μπίπλεξη στην κοπέλα μου με εκγύμναζε. Εσύ τα κάνεις μια χαρά, είσαι πολύ γυμνασμένη. Όχι, μου έστειλα μηνύματα ότι έπρεπε να κατεβαίνω πιο κάτω. Καλά ρε, αυτό είναι το θέμα μας που να μιλήσουμε σήμερα τούτο για την επικριτικότητα στο διαδίκτυο. Όχι, φίλοι μου έστειλα μηνύματα, με πείραζαν. Ναι, απλά... Όχι, μια χαρά είσαι κόρη, μια χαρά είσαι. Θέκλα, θέλουμε να κάνεις τα σκουάτ. Θέλουμε να ρίξεις το διαδίκτυο. Έλα ρε, Θέκλα μου. Ένεχω πολλές ικανότητες στη γυμναστική. Το άθλημα μου εμένα είναι το hiking. Είναι το περπάτημα μέσα στη φύση. Μπορώ να πω μέχρι και 2 ώρες. Αλλά όσον αφορά τις ασκήσεις και την καλλικράτεια γυμναστική, νομίζω το squats είναι καλλικράτεια γυμναστική, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να ρωτήσω το γιο μου που είναι επιστήμονας και τον αθλητισμό να μου πει ναι, αν είναι καλλικράτεια γυμναστική. Εντζηνίες οι ασκήσεις που χρησιμοποιείς το βάρος του σώματος σου σαν βάρος. Και δεν είμαι πολύ καλή. Ναι. Και επίσης έχω και λίγο θέμα με τα πόδια γιατί τα έκαψα πρόσφατα, οπότε δεν μπορώ. Τα έκαψες, τα έκαψες. Ναι, 27 του Μάρτη έπαθα το ατύχημα. Είχα ένα φλιντζάνι πολλά πιο μεγάλο μου τούτον και με πολλά πιο καυτό καφέ μου τούτον. Έβαλα το καφέ όλο γάλα το πρωί, έβαλα το μέσα στο φούρνο μικροκυβμάτων, άφησα το λίνο ώρα παραπάνω, έγινε πάρα πολύ καυτό και μετά κατά λάθος το έχεις απάνω στα πόδια μου και το δεξί μου πόδι έπαθε εγκάβματα δευτέρου βαθμού σε σημείο που δεν μπορούσα να περπατήσω. Ναι. Τώρα είμαι καλά, αλλά είμαι στην ανάρρωση, είναι ανάγκη. Κατάλαβα. Θέκλα, θα ήθελα να σε ρωτήσω για την εφαρμογή TikTok, αν έχεις ασχοληθεί καθόλου. Έχω, ναι, αλλά κάνω βίντεο μόνο για τους δικούς μας. Κάνω απόρριτα και στέλνοντας την οικογένεια στο family chat, γιατί εντάξει, γινόμαστε αρκετά ρεζίλοι μου να το πούμε. Έχεις δει όμως όλα αυτά τα hate comment ή τέλος πάντων και στο Instagram και έχω την εντύπωση ότι τώρα με την καραντίνα έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός το hate comment μέσα στο διαδίκτυο. Αλήθεια. Haters γενικότερα, ναι. Λοιπόν, είπαμε να κάνουμε το θέμα για τους haters σήμερα και τώρα προλίγου διαβάζοντας έμαθα πράγματα. Ότι ο πρώτος ο οποίος εισήγε τον όρο haters ήταν ο ηθοποιός και rapper Will Smith. Mm-hmm. Το 1997, ο οποίος το ανέφερε σε έναν από τα τραγούδια του, τη λέξη hater. Και στην πορεία, το 2001, λέει το R&B group 3LW, στο τραγούδι τους «Players gonna play, haters gonna hate», έφεραν τον όρο και τον καθιέρωσαν στην αργό. Και πλέον ο όρος αυτός βρίσκεται ακόμη και στα λεξικά τα επίσημα, ο όρος «haters». «Haters» είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι προκατηλημένοι αρνητικά και κυριολεκτικά μισούν τους ανθρώπους που στην ουσία θα έπρεπε να θαυμάζουν. Mm-hmm. «Haters» έχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν μια επιφανή εργασία. Είτε είναι παρουσιαστές στην τηλεόραση, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι πρόεδροι μιας χώρας, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι μοντέλα, είτε είναι άνθρωποι που προβάλλεται το έργο τους και η δουλειά τους ή προβάλλεται ο εαυτός τους. Ναι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πάρα πολύ... Έντονο. Σε έξαρση αυτήν την περίοδο και επίσης δεν έχει μελετηθεί σχεδόν καθόλου η αρνητική επίδραση που έχει πάνω στους αποδέχτες αυτόν τον μίσος. Δηλαδή όταν είσαι έναν πρόσωπο και νομίζω ότι Χριστιανά εσύ μπορείς να καταλάβεις τούτο που λέω, παρακολούθησα σε λίγο εσένα, είσαι πάρα πολύ προσεκτική στο διαδίκτυο. Δηλαδή... Εγώ δεν έχω ζήσει τέτοιες... Δεν το έχω ζήσει ποτέ, ρε Θεκλά μου.
Ένα έκαμε στο Facebook, το οποίο το Facebook είναι ένας χώρος που είναι πολύ εύκολο να υπάρχουν haters, και όταν μπήκες στο Instagram, μπήκες την κατάλληλη στιγμή και δημιούργησες το fan base σου, οι οποίοι από ό,τι βλέπω στη σελίδα σου στο Instagram είναι προστατευτικοί απέναντι σου ήδη θαυμαστές σου. Ναι, όμως, με πολύ αγάπη παίρνω μηνύματα. Δεν έχω συναντήσει κάτι, να σου πω την αλήθεια να με. Όμως, πρέπει να ξέρεις, φαντάζομαι το έχεις βιώσει, επειδή είσαι χρόνια στην τηλεόραση και είσαι χρόνια πρώτον όνομα στην απογευματινή ζώνη και στην παρουσίαση lifestyle εκπομπών, έχεις βιώσει την αδικία του να λέγονται κακά σχόλια για σένα, οι φήμες ψευδείς, για το πρόσωπο σου. Αυτό, ναι, το έχω ζήσει πολύ έντονα. Το να ακούγεται κάτι και να σχολιάζει. Να λέει για σένα πράγματα ψέματα, πράγματα κακοήθη. Είπα σου ότι πληρώνω τον Γιώργο για να παντρεμένο μαζί μου. Το έχω ακούσει και αυτόν κάποια στιγμή. Για όνομα του Θεού. Ναι, ότι πληρώνω τον παιδιά τον μήνα για να μαζί μου. Δηλαδή, το έχω ακούσει και αυτό. Θέκλα, σε όλο αυτό το οποίο. Θέκλα μου, σε όλο αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή, από ψυχολογικής ή ψυχιατρικής... Συγγνώμη, έτσι, να κάνω μια παρέθεση. Ναι. Συγγνώμη, Τάσο μου. Θέκλα μου, το χειρότερο που είχα ακούσει και από ανθρώπους του χώρου, αυτό από τη μία μου είχε προκαλέσει αηδία αυτό το οποίο έχω ακούσει, πέρα από τα άλλα, τα κουτσομπολιά, για τα ερωτικά, για το ένα, για το άλλο, που πάλι, να σου πω κάτι, είναι από το χώρο μας που βγαίνουν όλα αυτά. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος κάθεται σπίτι του, σε βλέπει και θέλει να δημιουργήσει κάτι για σένα. Είναι φόνος, Χριστιανά. Είχα ακούσει ότι όταν έβγαινα πρεμιέρα εδώ στον Α, είχα την ατυχία της αποβολής, όταν είχα χάσει την πρώτη εγκυμοσύνη. Και είχα ακούσει το πολύ χυδαίο ότι δεν υπήρξε ποτέ εγκυμοσύνη και ότι ήταν για την τηλεθέαση της πρεμιέρας. Και να σου πω και κάτι, ακόμη όμως και αυτό, ξέρεις πώς το δικαιολογήσα μέσα μου εγώ. Και εγώ νιώθα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Είπα ότι δεν πειράζει, τους κατανοώ, γιατί αυτοί που το σκέφτηκαν είναι αυτοί που θα το έκαναν. Δηλαδή θα χρησιμοποιούσαν κάτι με τέτοιον τρόπο, οπότε τους καταλαβαίνω. Και το άφησα να φύγει. Τώρα είπες κάτι πάρα πολύ σοφό. Όσον αφορά αυτό, με ρωτούσε ο Τάσος προηγουμένως. Ο Τάσος που ρωτούσε είναι ψυχιατρικό ή ψυχολογικό. Ναι, κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Επειδή δεν σας βλέπω, από τη φωνή προσπαθώ να σας καταλάβω. Λοιπόν, είναι όντως ένα ψυχολογικό φαινόμενο, το οποίο δεν είναι καινούριο. Απλώς έχει καινούργια ονομασία τώρα με τον κόσμο του διαδικτύου και με τη διασύνδεση που έχουμε μεγαλύτερες ομάδες πληθυσμού με περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή, πριν 100 χρόνια ή πριν 50 χρόνια, στο χωριό που ζούσε κάποιος ή στη συνοικία που ζούσε κάποιος, είχε ένα αλληλεπίδραση να είτε με 100 με 200 ανθρώπους. Σήμερα, μέσω της τεχνολογίας, μέσω της τηλεόρασης, μέσω των κοινωνικών δικτύων στο διαδικτύο κλπ., μπορεί οποιοδήποτε να έχει διάδραση με τον οποιονδήποτε. Εντάξει. Οπότε εκείνο το φαινόμενο του κακόβουλου κουτσομπολιού και του φθόνου του συνεχούς προς έναν πρόσωπο το οποίο θέλεις να το καταστρέψεις σε ενοχλή που υπάρχει, τώρα έχει πάρει μια πιο επίσημη μορφή με τη μορφή των haters και των hate comments. Δηλαδή και πριν 100 χρόνια να ζούσαμε, και πριν 50 χρόνια να ζούσαμε, που δεν υπήρχε τόση διασπορά των ανθρώπων, ούτε καν τα αεροπλάνα, να ταξιδεύουν από τη μια... Θυμούμε, λέει μου η γιαγιά μου, ότι πιένα για να πάνε να προσκυνήσουν στον Απόστολο Ανδρέα, που παίρναν και τα γαϊδούρια, 40 μέρες, που το χωριό της μάμας μου στην Πάφο με κραμπάζει. Ναι, ταξίδευε ο κόσμος, έρχοντας σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Ναι, ναι. Εκείνοι οι κακόβουλοι κουτσομπόλιδες των χωριών και των συνοικιών, τώρα έχουν ομαδοποιηθεί στον τεράστιο χώρο του διαδικτύου. Και επειδή κάποιοι άνθρωποι αναπόφευκτα εκτίθενται, εντάξει, είναι η δουλειά τους κάποιους ανθρώπους να εκτίθενται. Και εμένα είναι η δουλειά μου να εκτίθεμαι, εφόσον έχω επιλέξει να εμφανίζομαι στην τηλεόραση, τώρα επιλέγω να είμαι στο YouTube. Αυτοί οι φθονεροί άνθρωποι, οι οποίοι δεν αντέχουν να βλέπουν κάτι ή κάποιον που δεν τους αρέσει, είναι πιο συσπηρωμένοι και δημιουργούν και ομάδες. Αυτό που έχω ακούσει πρόσφατα και έπαθα την πλάκα μου, είναι ότι υπάρχουν κάποια διαδικτυακά δωμάτια, chat rooms, στο οποία μπαίνουν μέσα διάφοροι και κράζουν διάφορους. Όχι στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Δηλαδή έτσι, είναι μπαίνεις μέσα μόνο για να κράξεις. Ιστοσελίδες, οι οποίες πρέπει να γίνεις μέλος για να μπορείς να μπεις στο chat, να μπεις εκεί που γίνεται η δημόσια συζήτηση. Και είναι ιστοσελίδες διαφόρων ενδιαφερόντων.
π.χ. ιστοσελίδες για το τάδε θέμα. Και μπαίνουν μέσα συγκεκριμένοι, δηλαδή μπορεί να έχουν 1000 μέλη, που είναι κρυφή ομάδα, όπως τις κρυφές ομάδες στο Facebook, κλειστή ομάδα. Ναι. Και μπαίνουν μέσα και κράζουν διάφορους δημόσια γνωστούς ανθρώπους, ή από το χώρο της εργασίας τους, ή από το χώρο του media, ή από το χώρο της πολιτικής, και κράζουν ανθρώπους και λένε ψεύδι, φήμες, και κάνουν τους τα κρυφά. Και είναι ομάδες που το κάνουν μεταξύ τους. Πού εξυπηρετεί αυτό? Είναι άρρωστο. Ναι. Ενάρρωστο. Ενάρρωστο το πράγμα, δηλαδή ότι άνθρωποι που παίρνουν ικανοποίηση και ευχαρίστηση από το να ρίχνουν ή να το πω και πιο σε διαφορετική γλώσσα, να αποδομούν την προσωπικότητα, το βίο και την πολιτεία ενός ανθρώπου ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο είναι επιφανής, ξεχωρίζει. Μπορεί να ξεχωρίζει κάποιος είτε λόγω θετικών είτε λόγω αρνητικών χαρακτηριστικών, αλλά συνήθως haters έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποιον έργο το οποίο έχει κάποια φώτα πάνω. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει και η παροιμία ελληνική που λέει το καρποβόλο δέντρο πετροβολού. Δηλαδή είναι και λίγο ανησυχητικό τη σημερινή εποχή να μην έχεις haters. Mm-hmm. Δηλαδή αν όλοι σου λένε μπράβο, μπράβο, μπράβο και δεν έχεις κανέναν να σε μισεί ή κανέναν να διαφωνεί μαζί σου, είναι ανησυχητικό. Να σας πω κάτι να γελάσετε. Εγώ είχα πάθει την πλάκα μου όταν μία φορά μου είχε μπει μία κοπέλα που την εγνώριζα με κάποιον τρόπο και ήξερα τη ζωή της, ότι η μάμμα της, η οποία δεν ήταν καθόλου το στυλ του ανθρώπου που μου αρέσει, ότι ήταν φαν μου. Και λέω ότι σοβαρά, τούτη η γυναίκα η οποία κάνει τούτον και τούτον και τούτον που σε ταλαιπωρεί, φαν μου, τι έκανα λάθος για να είναι τούτη η γυναίκα φαν μου? Δηλαδή, έχει κάποιους ανθρώπους που είναι ανησυχητικό να μας πάρουν. Γιατί σημαίνει μια ζούμε τους. Δεν το σκέφτηκα ότι έτσι δεν κλαμώ. Είναι πολύ ανησυχητικό να έρθει τώρα μια σιεροκουτάλα και να πει γουστάρωσε. Να πεις με μια σιεροκουτάλα, τι βρίσκεται ταυτίστηκε. Σωστό και αυτό. Ναι, έχει δικαίωμα. Γιατί δεν το κατάλαβα όμως. Περίμενε, ρε Θεκλά μου, γιατί μπορεί να τις αρέσουν άλλον το αν μπορεί να βγαίνει μια συμπεριφορά. Μιλώ για μένα που είμαι ψυχολόγος, ναι, που υποτίθεται είναι απόψεις που εκφράζω και τρόπος ζωής. Ναι. Που είναι θέμα. Εμένα δεν θα μου πει κάποιος πάω σε για την εμφάνιση ή πάω σε για το ότι είσαι αδύνατη, δεν ξέρω ότι άλλο. Ναι, να με πάει για τις απόψεις μου. Οπότε από τη στιγμή που οι απόψεις μου είναι συγκεκριμένες. Αν με πάει κάποιος που έχει αντίθετες απόψεις, λέω μήπως εγώ δεν τις έχω μεταφέρει σωστά τις απόψεις μου. Δεν το μου θέλω να πω. Μήπως πρέπει να τις λέω πιο έντονα. Μα, Θέκλα μου, οι haters όμως συνήθως δεν είναι τα άτομα τα οποία θα ήθελαν ή τέλος πάντων ζηλεύουν. Θα ήταν τα σωστή λέξη. Ή τέλος πάντων. Το είπε. Θα ήταν... Είναι φθόνος. Η λέξη ζήλια σημαίνει τσίνο που έχεις εσύ, θέλω να το έχω εγώ. Και κάτι άλλο. Λέει, περίμενε ένα λεπτό να σου πω. Να σου εξηγήσω το φθόνο από τη ζήλια. Η λέξη φθόνος σημαίνει ξέρω τι τσίνο που έχεις εσύ, δεν μπορώ να το έχω εγώ. Γιατί δεν έχω τα ταλέντο, δεν έχω την ικανότητα, δεν έχω την εργατικότητα να αποκτήσω τσίνο που έχεις, αλλά θέλω να μην το έχεις ούτε εσύ. Ναι, πες μου τώρα. Ναι. Στην αρχή είναι συναφράζοντα το TikTok, όχι τυχαία, γιατί έτσι είναι πιο μικρές ηλικίες. Μπαίνοντας και διαβάζοντας λοιπόν κάποια comment σε διάφορα βιντεάκια, βλέπω ότι υπάρχει πολύ hate, πολλά comment αρνητικά. Οι μικρότερες ηλικίες που υποτίθεται μεγαλώσαν ξέροντας τι σημαίνει bullying, στα σχολεία το συζητάμε, στις τηλεοράσεις το συζητάμε και γενικότερα. Δεν θα έπρεπε αυτό να ήταν σε πιο ήπια μορφή παρά, ξέρω εγώ, στις δικές μας ηλικίες? Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ προσπάθεια για τον bullying, να γίνει ενημέρωση του κόσμου, ευαισθητοποίηση του κόσμου και διδασκαλία του κόσμου για να αποφύγει τον bullying. Όμως στην πραγματικότητα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Γιατί είναι άλλο πράγμα να λες κάτι επειδή πρέπει να το πεις, επειδή είναι πολιτικά ορθό. Δηλαδή είναι πολιτικά ορθό, είναι politically correct να λέμε όχι στο bullying, λέμε όχι στο mobbing, που το mobbing είναι το bullying στον εργασιακό χώρο κλπ. Και είναι άλλο πράγμα όντως να το πρεσβεύουμε αυτό που διδάσκουμε. Με λίγα λόγια, οι δάσκαλοι, οι γονείς, Οι μεγαλύτεροι στο περιβάλλον των παιδιών που υποτίθεται είναι εναντίον του bullying, είναι όντως εναντίον του bullying ή μπορεί να κάνουν και οι ίδιοι bullying στα παιδιά τους? Άρα τα παιδιά μετά να το αναπαράγουν. Πώς μπορούμε να κάνουμε bullying στα παιδιά μας, Θέκλα μου, αν λέμε κάτι χωρίς να το καταλαβαίνουμε? Πες μας έτσι ένα-δύο παραδείγματα.
που κάνω bullying στα παιδιά μου σημαίνει να τους συμπεριφέρομαι με τέτοιον τρόπο που να τους κάνω να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους, να νιώθουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, να νιώθουν ότι δεν τα καταφέρνουν σε τίποτα. Για παράδειγμα, να πεις πάλι έσυρες το χαμέτσιν το πράγμα. Πάλι ελερώθηκες καθώς έτρωες. Δηλαδή να εκφράζουμε απόψεις που να δίνουμε στα παιδιά το μήνυμα ότι εγώ δεν σε υπολογίζω εσέναν ότι είσαι κάποιον έξυπνο πρόσωπο ή κάποιον έναν άτομο, ένας άνθρωπος που μπορείς Παναγιά να καταφέρεις πράγματα, αλλά έχω κακή γνώμη για σένα. Παναγιά μου, το είπες αυτό ρε Θεκλά μου ειλικρινά και πιάνεται η ψυχή σου δηλαδή να σκεφτείς πόσο άσχημα μπορεί να νιώσει ένα παιδάκι. Χωρίς εσύ να το καταλάβεις όταν όμως το πεις, ό,τι του λες. Να του πέσει κάτι του μωρού και να ξεκινήσεις τα... Πέσες σου μπράβο, συγχαρητήρια. Ή... Ναι, τούτο είναι ηρωνία. Μάμα, για μωρό. Είναι ηρωνία, η οποία ηρωνία είναι πολύ βλαπτική προς τα μωρά. Δεν μπορώ. Και καλυμμένη ψυχική βία ηρωνία. Ναι. Να ειρωνεύεσαι το παιδί. Δυστυχώς το κάνουν πολλοί γονείς αυτό το πράγμα, ίσως και χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Χωρίς να το αντιληφθεί κάποιος γονιός το λέει αυτό. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία λέμε καμιά φορά πώς μπορεί να επηρεάσουν τα παιδιά μας. Μπορεί να το πει κάτι. Τα παιδιά μας επηρεάζονται πολύ περισσότερο από το παράδειγμα μας και από την αλληλεπίδραση που έχουν μαζί μας παρά από αυτά που τους διδάσκουμε και τους κηρύττουμε. Μπορεί να κηρύττουμε την αγάπη και σωστά πράγματα, αλλά στην πράξη να διδάσκουμε τα αντίθετα. Ναι, σίγουρα. Και όσον αφορά το TikTok που είπε ο Χάρης προηγουμένως και τις νεότερες ηλικίες και το hating, αυτό που χρειαζόμαστε όλοι και οι ενήλικες και οι μεγαλύτερες ηλικίες αλλά και οι μικρότεροι είναι διαδικτυακό γραμματισμό. Δηλαδή να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο και να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε βιντεάκι που ανεβαίνει στο TikTok, κάθε story που ανεβαίνει στο Instagram, κάθε post που ανεβαίνει στο Facebook, κάθε tweet που στέλνετε, κάθε οποιαδήποτε ανάρτηση στο διαδίκτυο γίνεται από έναν άνθρωπο. Και εκείνος ο άνθρωπος έχει συναισθήματα. Εκείνος ο άνθρωπος έχει καρδιά. Εκείνος ο άνθρωπος δεν είναι από πέτρα. Λυπάται, πληγώνεται, στενοχωριέται όταν εγώ τον βρίσω. Ναι. Τούτο που είπες προηγουμένως, Χριστιανό, ότι είπες, έκαμες την εκλογή καυσίμου, είναι ο σωστός αμυντικός μηχανισμός να κάνεις. Έκαμες την εκλογή καυσίμου, να σκεφτείς λογικά, δηλαδή τούτη που είπαν ότι μεγάλη κουτουράδα για σένα, είναι σχρονόντος. Όντως είναι σχρονόντο πράγμα. Δηλαδή είναι κανεί που περνάς κάτι τόσο δύσκολο και τον άλλον να λέει ότι κάνεις το επίτηδες. Λοιπόν, το να κάνεις την εκλογή καυσή και να καταλήξεις το ότι το λένε αυτό το πράγμα επειδή πόθεν να ξέρεις και στραβε, ξέρω τα πουλό μου, επειδή και ήδη το ίδιο θα έκανα, είναι μια διαδικασία που χρειάστηκες να κάνεις εσύ ως ενήλικας για να αντιμετωπίσεις το ψυχικό πόνο τον οποίο όλοι θα βιώναμε αν εδεχόμασταν μια ανίκια κατηγορία. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κανένας που να είναι immune, που να μην τον αρπάζει η αρνητικότητα. Mm-hmm. Θεκλά μου, σε αυτόν ήθελα να σε ρωτήσω, ότι όσο καλά ψυχολογικά ισορροπημένος είσαι, γιατί σε επηρεάζουν τα comments των haters? Σε επηρεάζουν γιατί ο άνθρωπος έχει τον εγκέφαλο του με τέτοιον τρόπο φτιαγμένο. Ο εγκέφαλος μας είναι φτιαγμένος για να μας προστατεύσει από κινδύνους. Γεννιόμαστε στη σύγχρονη εποχή, αλλά έχουμε πρωτόγονο DNA. Οπότε οι πρωτόγονοι άνθρωποι έπρεπε να αντιλαμβάνονται γρήγορα τον κίνδυνο για να δράσουν, να γλιτώσουν. Στη σημερινή εποχή δεν έχουμε τόσο άμεσους σωματικούς κινδύνους όπως είχαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι που έρχεται ένα λιοντάρι κατά πάνω τους και έπρεπε να τρέξουν ή έρχεται κάποιος που μια άλλη φίλη να τους κλέψει το φαγητό τους κλπ. Είναι ψυχολογικοί οι κίνδυνοι, αλλά στο σώμα μας ενεργοποιούνται ήδη οι μηχανισμοί άμυνας, εκκρίνονται ήδη οι νευροδιαβιβαστές που εκκρίνονται στους πρωτόγονους ανθρώπους για να τους κάνουν έτοιμους για μάχη. Και οι νευροδιαβιβαστές αυτοί είναι που προκαλούν το άγχος, το στρες και την ένταση. Είναι η θεωρία fight or flight response, είναι η δημοφιλέστερη θεωρία για την πρόκληση του στρες των σύγχρονων άνθρωπων που έχει να κάνει με το πρωτόγονο γονιδίωμα μας και με τον τρόπο που λειτουργούσαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Πάντως, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλο πράγμα να μπορείς να αντιδράσεις σε κάτι τέτοιο, ρε Θεκλά μου, και να κρατήσεις τις δικές σου ισορροπίες. Πολύ δύσκολο. Mm. Εγώ κάποιες συμβουλές να δώσω. Ναι, θέλουμε να τις ακούσουμε. Προσωπική μπήρα. Και από προσωπική μπήρα, γιατί και εγώ δέχομαι κατά καιρούς
σχόλια μίσου στο καναλί. Θέλουμε να τις ακούσουμε, γιατί σε λίγο θα πάμε διαφημίσεις και θέλουμε να το επαναλάβουμε, Θέκλα μου, γιατί ποτέ δεν μας φτάνει ο χρόνος μαζί σου. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Να το ξαναπούμε και να μιλήσουμε και για το trolling. Το trolling που είναι μια άλλη μορφή πιο έμμεσου bullying διαδικτυακού. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν έχουμε διαδικτυακή παρουσία, είτε είναι ένα προφίλ στο Facebook, είτε είναι ένα προφίλ στο Instagram ή οτιδήποτε στο οποίο εκθέτουμε τις απόψεις μας, τις φωτογραφίες μας ή τη δουλειά μας και από κάτω δικαιούνται να σχολιάσουν κάποιοι άλλοι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να πάρουμε τη συνειδητή απόφαση ότι οποιαδήποτε σχόλια μίσους θα τα διαγράφουμε και θα μπλοκάρουμε τον αποστολέα. Να μην μπαίνουμε σε διαδικασία συζήτησης με αυτούς που μας μισούν. Να μην δίνουμε χώρο να ακουστεί η αποκαθήλωση μας σε εμάς. Γιατί αυτά που διαβάζουμε, γιατί κυρίως διαβάζουμε σχόλια, αυτά που διαβάζουμε, όσο δυνατοί χαρακτήρες και να είμαστε, μπαίνουν μέσα στο μυαλό μας και μας κάνουν ζημιά. Άρα προστατεύουμε τον εαυτό μας να μην μαθαίνει τα κακά λόγια που λέγονται για μας. Και αυτό ισχύει και στα κανονικά κουτσομπολιά. Καλύτερα να μην μαθαίνουμε τι κουτσομπολιά λένε για μας. Οτιδήποτε δεν μαθαίνουμε δεν μας πειράζει. Γιατί τα λόγια λόγια. Δηλαδή, άντε, είπε κάποιος ένα κουτσομπολιό για μένα ότι για παράδειγμα να πάτησα τον άντρα μου. Εντάξει. Ο άντρας μου ξέρει με. Εγώ ξέρω το. Ξέρει πώς τον απάτησα. Αν το μάθουμε, είναι να στενοχωρηθούμε. Αν δεν το μάθουμε, δεν θα στενοχωρηθούμε. Mm-hmm. Καταλάβετε τι μου εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Να προστατεύουμε τον εαυτό μας από το να μαθαίνει τις κακίες που λέει ο κάθε πικραμμένος για μας. Δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Να πεις, μα γιατί να μην ξέρω, γιατί να μην προστατευτώ. Ό,τι δεν ξέρεις, δεν σε πληγώνει. Και να ξέρετε το εξής, ότι οι άνθρωποι έξω, οι τρίτοι, οι bystanders, οι παρατηρητές που διαβάζουν τα αρνητικά σχόλια ή ακούν τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνουν και γιατί λέει κάποιος ό,τι λέει. Ξέρετε πόσες φορές πάει κάποιος σε μια παρέα να πάει να κατηγορήσει κάποιον γνωστό, κάποιον που είναι τζαμέτσι την ώρα, αλλά ξέρουν τον του. Μα γιατί το κάνεις το πράγμα, όταν λείπουμε και εμείς να λες τα ίδια και για μας. Ήδη ο κόσμος είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου είναι συνεπής. Δηλαδή, όπως συμπεριφέρομαι στη Χριστιανά, να συμπεριφερθώ στον Τάσο, να συμπεριφερθώ στον Χάρη, να συμπεριφερθώ στον οποιοδήποτε. Σίγουρα. Και καλύτερα να μην ερχόμαστε σε επαφή και επίσης να αποκόπτουμε από τη ζωή μας και από τη διαδικτυακή μας ζωή τους ανθρώπους οι οποίοι ο σκοπός τους είναι να μας νευριάσουν, να μας στενοχωρήσουν, να μας φέρουν στα όρια. Σίγουρα. Θέκλα μου, θέλουμε να επαναλάβουμε το θέμα μας, όπως είπαμε και πριν, γιατί ο χρόνος πάντα μαζί σου περνάει αστραπή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Επίσης, Θέκλα μου, να είσαι καλά.